δεκόμενα. Όχι, δεν εξαρτάται από μένα η επόμενη κίνηση. Το αφήνει στην κρίση του. Στην κρίση του, αφήνεται λοιπόν στην κρίση του κυρίου Καμένου. Εάν αυτή η διαφοροποίηση, οδηγεί σε διαζύγιο ή όχι. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε στα σημεία που συμφωνούμε. Αλλά εφόσον όμως τώρα μεθαύριο θα έρθει το ασφαλιστικό. Μεθαύριο θα έρθει το ασφαλιστικό. Με το οποίο και εκεί θα διαφωνήσετε προφανώς. Βέβαια θα διαφωνήσω. Αλλά δεν διαφωνώ με τον Πάνο τον Καμένο. Δεν διαφωνώ δηλαδή με όσα εμείς λέγαμε. Σας ξέρω πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε κύριε Νικολόπουλε. Πολλά. Πρέπει να το πούμε. Όχι. Από παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, ευθέως λοιπόν, το φίλο μου τον Νίκο τον Νικολόπουλο θα του κάνω ερώτηση. Εάν δεν είχε δημιουργηθεί θέμα αμέσως μετά τις εκλογές και στον Νίκο Νικολόπουλο είχαν δώσει μια θέση, είχαν δώσει ένα υπουργείο, είχε γίνει υφυπουργός, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής, θα είχε την ίδια θέση σήμερα. Αντιλαμβάνεστε το ερώτημά μου, έτσι. Νομίζω ότι είμαι ο μόνος που έχω το δικαίωμα να πράττω σήμερα έτσι. Γιατί απέδειξα ότι και όταν είχα την υπουργική καρέκλα του τη χάρισα, όταν ερχόταν και ήρθε σε σύγκρουση για τους ίδιους λόγους. Έκανα τα ίδια και τότε. Και μάλλον τώρα αποδεικνύεται ότι δεν ήταν το θέμα του καψερού του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου. Το θέμα που τους βασάνιζε ήταν αυτό.